Κύριε Σπα, δεύτερη φορά που βρισκόμαστε μέσα σε λίγες μέρες. Τι συνέβη αυτή τη φορά? Κύριοι, από ό,τι βλέπετε, κάτι έχει στραβώσει πάνω στοιχείο. Η δεύτερη εμφάνισή μου στην τηλεόραση είναι να τη δει κάθε εξουσία στοιχείο και να πάρει τα μέτρα που πρέπει. Γιατί? Αν οι κύριοι της εξουσίας που μας εξουσιάζουν δεν αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής, το μέγεθος του τραμπουκισμού που γίνεται, υπάρχει και συνεχίζει στοιχείο, θα το αναλάβουμε μόνοι μας. Γιατί τι έγινε αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά, ενώ είχαν υποσχεθεί οι κύριοι Μπαργέριδες ότι θα σταματήσουν στη μία η ώρα, στις 2:10 γινότανε το σώσε στην παραλία. Εμένα στη γειτονιά μου έχω το public. Αυτό εδούλευε μέχρι τις 5 το πρωί. Εκείνη την ώρα άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Ενόμιζα ότι όπως γίνεται πάντα πετούσαν τα σκουπίδια στον κάδο των σκουπιδιών. Και δεν σηκώθηκα, ήμουν ξυπνός. Το πρωί που σηκώθηκα για να πάω για ψάρεμα, 6:30 ώρα, είδα το αποτέλεσμα του θορύβου που άκουσα. Και έρχομαι και βλέπω το ρολόι της ΔΕΗ πεταμένο. Αλλά προχτές είπα μία παροιμία ότι το σταμνί πάει πολλές φορές το υβρίσει, μία θα σπάσει και θα κλαίει η μάνα του. Πιστεύετε δηλαδή ότι και αυτή εδώ η ζημιά οφείλεται στις καταγγελίες που κάνετε εις βάρος των καταστημάτων? Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης σας λέω ένα πράγμα, ότι η κάμερα τον έχει πιάσει αυτόν όποιος ήταν. Και με τη σακούλα πηγαίνοντας και χωρίς σακούλα γυρνώντας. Από απόψε η μάνα του θα κλαίει και θα παρακαλάει να το σώσω με το παιδί της. Μας λέτε ότι έχει καταγραφεί από κάμερα από το οποίο το έκανε αυτό εδώ? Πιστεύω και εντός ολίγου θα μαθευτεί ποιο είναι ο γυαλατζή μάγκας του λιμανιού. Ήρθε δηλαδή εδώ πέρα και τι έκανε? Σας φαίνεται στην κάμερα να κατεβάζει κάτω το ρολόι της ΔΕΗ? Αυτά τα έχει αναλάβει η ειδική υπηρεσία. Έχετε δώσει εσείς την κασέτα στην αστυνομία? Έχει αναλάβει η ειδική υπηρεσία. Εσείς φοβάστε για τη συνέχεια? Όχι, όχι. Εμένα ό,τι δεν με σκοτώνει, με δυναμώνει, Γιώργο. Και όσοι με ακούνε και όσοι με βλέπουνε. Και οι άντρες γυαλατζοί να πάνε να φορέσουν παντελόνια όπως τα δικά μου. Που έχω το θάρρος και τα λέω.